Θεματικός τουρισμός, πολυσυστημένος, ζητούμενο, πολλές οι προσπάθειες, πολλές οι πρωτοβουλίες. Καλό θα είναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, εδώ στην Κρήτη φορείς και όχι μόνο αυτό, διοικητικοί, πολιτικοί φορείς, ιδιώτες, επαγγελματίες, να στρέφουμε το βλέμμα σε άλλες περιοχές, οι οποίες εντός και εκτός αγωγικών ειδικεύονται στην αξιοποίηση του θεματικού τους πλούτου. Μεταξύ αυτών των περιοχών, το νησί της Κιάθου, με τα περίφημα μονοπάτια. Εκεί στη Κιάθο τώρα έχουμε την διεξαγωγή του 8ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Μονοπατιών. Επαγγελματίες, ιδιώτες έχουν βρεθεί στην περιοχή για ένα τετραήμερο και αναφέρομαι στις εργασίες του συνεδρίου, προκειμένου βέβαια να ανταλλάξουν απόψεις, αλλά και να καθορίσουν το μέλλον της αξιοποίησης και της προστασίας ταυτόχρονα των μονοπατιών. Βλέπουμε και σχετικά εδώ δημοσιεύματα, πολλά δημοσιεύματα, δεκάδες δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου για το νησί της Σκιάθου. Και ήρθε η στιγμή να συνδεθούμε ζωντανά με την περιοχή για να πάμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Δήμαρχε, τι κάνετε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από τη Σκιάθου, από το συνεδριακό κέντρο Μπούρτσι του Δήμου Σκιάθου. Είναι πολιτιστικό, αλλά τις μέρες αυτές το έχουμε μετατρέψει σε συνεδριακό, έτσι, με πολλή δουλειά και πολύ εθελοντισμό. Εδώ λοιπόν φιλοξενούμε το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Μονοπατιών, που για πρώτη φορά γίνεται στη χώρα μας. Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο στον κόσμο, το World Trails Network, που διοργανώνει το συνέδριο αυτό, στη συνεργασία με το Δήμο. Έχει έδρα τη Γενέβη. Είναι η πιο ειδική πάνω στο κομμάτι αυτό των μονοπατιών. Έχουμε εκπροσώπους από Υπουργεία Πολιτισμού, από φορείς διαχείρισης, από εταιρείες που διαχειρίζονται μονοπάτια. Έχουμε τους καλύτερους στον κόσμο. Εμείς θέλαμε να μάθουμε από τους καλύτερους και τους καλέσαμε στο νησί λοιπόν για αυτό το συνέδριο. Δεν ήταν εύκολο να το πετύχουμε αυτό. Όταν το είχαμε ζητήσει από πέρυσι, μας είπαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 5 χρόνια, μιας γίνεται κάθε 2 χρόνια το συνέδριο αυτό. Φέτος ήταν να γίνει στο Νεπάλ και ακυρώθηκε. Οπότε αρπάξαμε την ευκαιρία και είπαμε ότι εμείς μπορούμε. Μας υποστήριξε σε όλο αυτό το Υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μεγάλη χορηγή του συνεδρίου ήταν η Aegean, η Sky Express, τοπικοί επιχειρηματίες, ένας των ξενοδόχων. Έχουμε λοιπόν εδώ σήμερα περίπου 180, μάλλον όχι σήμερα, από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο, 180 εκπροσώπους, συνέδρους από 48 χώρες, από την Κώστα Ρίκα και τη Βραζιλία μέχρι και την Νότια Κορέα, την Αυστραλία και την Φιλανδία. Να σας πω ότι αύριο, που θα είναι και η μέρα με το μεγάλο περπάτημα του συνεδρίου, είναι το μονοπάτι του Κάστρου. Το πρωί θα γίνει μια τελετή αδελφοποίησης με τα μονοπάτια της Νότιας Κορέας, που είναι η πιο μεγάλη αποστολή. Είναι 15 περίπου άτομα που έχουν έρθει από την Νότια Κορέα και έχουν ένα πρόγραμμα αδελφοποίησης, στο οποίο θα αδελφοποιηθούμε με το νησί Τζεζού της Νότιας Κορέας και μας έχουν καλέσει να πάμε και εμείς εκεί. Είναι μια πολύ σημαντική δράση που βοηθάει πολύ στην εξωστρέφεια του προορισμού. Αλλά κυρίως, όπως είπατε κι εσείς, δίνει αποτέλεσμα στην περιβόητη επέκταση της τουριστικής περιόδου. Ακριβώς, ακριβώς. Και εμείς, κάνει και τον προορισμό βιώσιμο. Μιλάμε, Δήμαρχε, για περιπατητικές διαδρομές. Οπότε, ένας τουρίστας θα επιδιώξει να βρεθεί στο νησί ακόμα και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη. Ακριβώς. Κοιτάξτε, εμείς φροντίσαμε και ετοιμάσαμε το δίκτυο των μονοπατιών, γιατί μέχρι τώρα τα μονοπάτια υπήρχαν, απλά δεν ήταν έτσι φιλόξενα, να το πω εισαγωγικά. Σωστά. Τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχουμε κάνει την αδειοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από τη Διεύθυνση Δασών. Έχουν εγκριθεί οι μελέτες, έχουμε κάνει τη σήμανση, μια εφαρμογή που λειτουργεί και απομακρυσμένα, χωρίς ίντερνετ δηλαδή, καθαρισμούς. Οπότε ταυτίστηκε το άνοιγμα αυτών των μονοπατιών σε όλο τον κόσμο με τις εργασίες του συνεδρίου. Πρόκειται λοιπόν για ένα δίκτυο 100 χιλιόμετρων με 15 διαφορετικές διαδρομές, καμία δεν ταυτίζεται με την άλλη. Και μία από αυτές, μάλιστα, είναι και προσβάσιμη σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Να σας πω ότι η κεντρική ομιλήτρια του συνεδρίου ήταν τη Δευτέρα που άνοιξαν και εργασίες. Ήταν η Tracy Smith, είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, μια Καναδή αθλήτρια, η οποία έχει και γεννηθεί με τετραπληγία. Να σας πω, είναι η γνωστή Unstoppable Tracy, η ασταμάτητη Tracy δηλαδή. Έχει διακριθεί σε παραλυμπιακούς αγώνες, έχει κάνει σπουδές σε 2 πανεπιστήμια και έχει σε όλο τον κόσμο, έχει φτάσει μέχρι τα Ιμαλία. Είναι μια απίστευτη προσωπικότητα, έτσι, που μόνο έμπνευση μπορεί να δώσει. Μάλιστα, σήμερα κάναμε και μια παρουσίαση, η ίδια έκανε μια παρουσίαση του έργου της και της πορείας της και στα σχολεία της κάτω του γυμνάσιου. Ναι, εξαιρετική πρωτοβουλία, όντως. Ναι. Δράσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του Σεπτέμβριο, ωστόσο, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, οι φιλοξενούμενοι μας έχουν έρθει από μέσα Σεπτεμβρίου, γιατί ταξίδεψαν τουλάχιστον για 2 εβδομάδες από όλα αυτά τα μακρινά μέρη για να βρεθούν εδώ. Οπότε ήταν ή μερικές μέρες πριν ή μερικές μέρες μετά. Σχεδόν 2 εβδομάδες δηλαδή θα μείνουν σκιάθο όλοι οι συνέδροι. Να σου πω ότι στην έναρξη είχαμε μαζί μας
την Υφυπουργό Τουρισμού, την κυρία Ζαχαράκη, που ήταν από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο Zoom που κάναμε με τον πρόεδρο του οργανισμού και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και συνέχισε να είναι μέχρι και τα εγκαίνια της, μέχρι και την έναρξη του συνεδρίου. Μάλιστα. Ήταν μαζί μας ο εκπρόσωπος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ναι, ο κ. Γκολφινόπουλος, ο μόνος Έλληνας που εργάζεται εκεί. Μάλιστα, μας έστειλε έτσι και μία και ένα ευχαριστήριο συνεργασία με το Δήμο. Είμαστε ο μόνος Δήμος και ο πρώτος Δήμος που έχει συνεργασία απευθείας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού για το πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, τουριστικής ανάπτυξης του τόπου. Είχαμε τον πρέσβη από το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν ήταν τυχαίο γιατί είναι το 60% περίπου της τουριστικής κίνησης που έχουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να τον έχουμε μαζί μας. Άνθρωποι, ναι, που στήριξαν, προσωπικότητες που γνωρίζουν το αντικείμενο, έχουν σταθεί δίπλα σας και βρίσκονται και βρέθηκαν σε Σκιάθο. Τελευταία ερώτηση, Δήμαρχε, τα τελευταία δύο χρόνια μας είπατε ότι έχει αλλάξει έτσι το σκεπτικό της στο μέτωπο της διαχείρισης του πλούτου που έχετε στα χέρια σας και δεν είναι άλλο από τα μονοπάτια σας. Έχετε παρατηρήσει και αύξηση της κίνησης? Έχετε παρατηρήσει και τη χειμερινή περίοδο αύξηση στο μέτωπο των αφήξεων? Κοιτάξτε, να σας πω, λόγω του COVID δεν θα ήταν ίσως και οι πιο χαρακτηριστικές χρονιές για να το δούμε. Έστω και ωστόσο, σωστά, βέβαια, εννοείται. Έστω και οριακά. Αυτό ήθελα να σας πω. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από προσπάθειες που κάναμε πάλι από το τα τελευταία δύο χρόνια να ανοίξουν τη Σκιάθο στην γαλλική αγορά και το πετύχαμε με τη βοήθεια πάλι του Υπουργείου Τουρισμού και το ΕΟΤ να έχουμε την απευθείας πτήση. Ξεκίνησε 26 Απριλίου και η τελευταία πτήση για το Παρίσι θα είναι 4 Ιανουαρίου. Αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό και από την συμμετοχή που είχε ο Δήμος την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε πάει στην έκθεση, στη μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται τουρισμού στο Παρίσι, την IFTM, το Πρεζά. Από την κίνηση, αλλά στην εμπορική εταιρεία που έχει την απευθείας σύνδεση στην Τρασάβια, μάθαμε ότι πήγε εξαιρετικά καλά και μάλιστα, πάει καλά και στην Φθινόπωρο. Μάλιστα. Οπότε αυτό έτσι μας δίνει και κουράγιο να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση. Ξέρετε, γιατί μπορεί η προσπάθεια να μετράει, αλλά αυτό που τελικά μας χαρακτηρίζει είναι το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Οπότε χαιρόμαστε όταν έχουμε ένα ταμείο. Γίνεται στο τέλος, το αποτέλεσμα. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Η αρχή έχει γίνει πάντως. Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσω έτσι πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν.